Θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι το έχουμε κάνει και γυναικεία υπόθεση τούτε εδώ την εκπομπή και αυτό μας αρέσει ιδιαίτερα, πρέπει να ομολογήσω, ακόμη και αν είναι παρεξηγήσιμο αυτό το οποίο λέω. Δεν είναι ρατσιστικό. Έχουμε κοντά μας την κυρία Νέλη Ευθυμίου. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, κυρία Μωραΐτη. Καλά, κουρασμένη τον προεκλογικό αγώνα, αλλά καλά, αισιόδοξη. Έχετε πολύ κουράγιο, πρέπει να ομολογήσω, διότι και το επάγγελμά σας είναι τέτοιο που είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και χρειάζεται πολύ καθαρό μυαλό. Και μια προεκλογική περίοδος είναι μια προεκλογική περίοδος κακά τα ψέματα. Θέλει πολύ δύναμη, δηλαδή. Η δουλειά μου είναι δύσκολη. Ναι. Πρέπει το μυαλό μου να είναι συγκεντρωμένο 100%. Όμως μετά τη δουλειά, μετά χρόνο ασχολούμαι με τα προεκλογικά. Έχει μετά τη δουλειά? Έχει. Έχει, έχει μέχρι πολύ αργά. Μπράβο σας. Αναισθησιολόγος είστε, έτσι? Ναι. Είμαι αναισθησιολόγος με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου. Αυτή είναι η ειδικότητά μου. Τι πολύτιμη ειδικότητα είναι αυτή. Πολύ ωραία ειδικότητα. Και δύσκολη. Και δύσκολη ειδικότητα. Όσο καλή, όσο όμορφη, όσο, και τόσο και απαιτητική και λίγο ψυχοφθόρα. Γι' αυτό λοιπόν τον ασχοληθώ με τα κοινά και να τρέχω τώρα στα προεκλογικά. Με χαλαρώνει, μου δίνει χαρά. Είναι πάρα πολύ. Εννοείται. Τον άρχισε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι χαμογελαστοί, περιμένουν το καλύτερο από σένα, ελπίζουν σε σένα, στηρίζονται σε σένα. Τι πιο ωραίο και τι πιο ωραίο να σου λέω ότι σε αγαπώ. Σε αγαπώ πολύ για αυτό που είσαι, σε αγαπώ πολύ επειδή χαμογελάς. Δεν χαμογελάω πάντα, έχω και δύσκολες στιγμές. Πρέπει αλλά να πούμε ότι είστε γενικά από τους χαμογελαστούς υποψηφίους. Είστε γυναίκα χαμογελαστή γενικώς, παρόλο που το επάγγελμά σας έχει να κάνει με τον πόνο, την κατήφια, την κρίνια. Τα κατανοούμε όλα αυτά. Όποιοι τα έχουμε περάσει, δηλαδή τα κατανοούμε όλα αυτά. Και μπράβο σας, κυρία Ευθυμίου. Έτσι, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεχωρίζουμε και προσωπικότητες εμείς ως ψηφοφόροι. Είναι βασικό. Το χαμόγελο βασικά είναι η άμυνά μου, είναι η δική μου άμυνα απέναντι στα δικά μου προβλήματα. Έτσι ξεκινάω. Δηλαδή, αυτό αν δεν χαμογελάσω, δεν μπορώ να πάρω δύναμη για να συνεχίσω. Πέρα από αυτό, χρειάζονται άνθρωποι που έχουν μια θετική ενέργεια στο Δήμο, χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται πιο πλατιά, χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι είναι αισιόδοξοι γενικά. Δεν μου αρέσει η κατήφια σε κανέναν. Σε οποιοδήποτε αξίωμα, σε οποιοδήποτε θέση, δεν μου αρέσει η κατήφια. Να είμαστε χαρούμενοι, να σκεφτόμαστε θετικά και όλα πάνε καλά έτσι. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Αποφεύγουμε, έτσι θέλουμε να σκεφτόμαστε, όπως εσείς. Απλά μάλλον μας παίρνει από κάτω η καθημερινότητά μας. Κυρία Ευθυμίου, εσείς τι θέλετε να προσφέρετε στο Δήμο? Δηλαδή, λέτε ότι εμένα είναι η άμυνά μου το χαμόγελο. Ναι, παρακάτω. Είμαι ένας άνθρωπος επιστήμονας. Είναι ιατρική που είμαι ήδη 35 δύσκολη, χρόνια. Δύσκολη πολύ ειδικότητα. Δύσκολη, νομίζω ότι γενικώς δύσκολο επάγγελμα. Ναι, νομίζω ότι να ασκώ επιτυχημένη. Είμαι μια επιτυχημένη γιατρός. Είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη, με τον πολιτισμό. Μπορώ να άλλο δύσκολο κομμάτι. Πολύ πιο όμορφο από την ιατρική. Ναι. Πολύ πιο αισιόδοξο πολλές φορές από την ιατρική. Περίπλοκο όμως. Περίπλοκο επίσης. Ναι. Και με αυτούς τους τομείς θα ήθελα έτσι να προσφέρω. Και γενικά να προσφέρω την Νέλη, αυτό που είναι η Νέλη. Και αυτό που βλέπουν οι άλλοι. Ότι δύο δήμαρχος σε μένα μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Είναι κάτι που μπορεί να μην το βλέπω εγώ τώρα και να υπάρχει. Και να σωστά μου το βγάλει μια ενασχόληση με έναν ορισμένο τομέα. Δεν το ξέρω. Άλλωστε έτσι ασχολήθηκα με τα κοινά. Δεν πίστευα ποτέ ότι μπορώ να είμαι ικανή να ασχοληθώ και με κάτι άλλο πέρα από τα στενά πλαίσια της δουλειάς μας, της κλινικής και της αναισθησιολογίας. Και όμως πριν από 4 χρόνια, όταν ο Αλέξανδρος Χρυσάφης τότε, βλέποντας σε μένα έναν εαυτό που ομολογούμενος εγώ δεν τον είχα ανακαλύψει ακόμη, έναν εξωστρεφή αυτό, μου πρότεινε να είμαι δημοτική σύμβουλος. Το χάρηκα πολύ, την προεκλογική εκστρατεία, την προηγούμενη φορά, άσχετα που δεν εκλέχτηκα, δεν είχα τη χαρά να εκλεγώ. Ο κόσμος ψηφίζει με τα δικά του δεδομένα, ίσως δεν κάλυπτε αυτά τα δεδομένα ορισμένων. Όχι, τα καλύπτετε τα δεδομένα όλων. Απλά μια εκλογική διαδικασία έχει πάντα και κάποιες, θα μου επιτρέψετε να πω, μαύρες τρύπες που θα πρέπει να καλυφθούν από τους υποψηφίους, γιατί τι να κάνουμε, είναι μαύρες τρύπες. Είναι μαύρες τρύπες. Τώρα μην το αναλύσουμε. Είναι μαύρες τρύπες. Δεν ξέρω αν είναι πάντα μαύρες τρύπες. Μαύρες είναι, κυρία Ευθυμίου, πιστέψτε με. Για να εκλεγεί κάποιος, οι ψηφοφόροι του κάτι θα έχουν δει σε αυτόν, κάτι θα έχουν πάρει από αυτόν,
ίσως αυτά δεν μπορούσα να καλύψω. Ναι. Νομίζω ότι τα 4 χρόνια αυτά που πέρασαν και με τη συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΥΠΕ 4, που είχα τη μεγάλη τιμή να με τοποθετήσει εκεί ο Δήμαρχος και να μου δώσει μια ανέλπιστη χαρά, γνώρισα πιο καλά τους συμπολίτες μου, με γνώρισαν και αυτοί. Και νομίζω ότι φέτος είναι μια διαφορετική εκλογική αναμέτρηση για μένα. Είμαι πολύ πιο αισιόδοξη για τον εαυτό μου και γενικά νομίζω ότι θα πάω πολύ καλύτερα. Mm-hmm, θα δείξει. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς μου αναφέρατε τώρα το Δημοτικό Θέατρο, ναι, πιστεύετε ότι αυτό μπορούμε να το αναπτύξουμε σε σημείο που όλη η Ελλάδα θα μιλάει για το θέατρο μας? Εννοείται μπορούμε να το αναπτύξουμε. Ναι. Ξεκινώντας πρώτα την ανάπτυξη του τόπου, να αναπτυχθεί πρώτα ο τόπος μας, αναπτύσσει πρώτα ο πολιτισμός στον τόπο μας. Μετά αναπτύσσεται το θέατρο και αναπτύσσουμε προς τα έξω, δίνουμε προς τα έξω μια εικόνα, η οποία μπορεί να φέρει και πολύ κόσμο στις αίρες. Όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εκτός από την προσπάθεια, χρειάζονται και πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις, γιατί δεν είναι εύκολο για τον οποιονδήποτε ηθοποιό, καλλιτέχνη να έρθει στις αίρες να παίξει. Όσο απαγορευτικό θα σας έλεγα. Ναι, τα ΔΥΠΕΘΕ βασικά γίνανε από την θεσπίστηκε ο θεσμό το ΔΥΠΕΘΕ, από τη Μελίνα Μερκούρη για να βοηθήσει τους τοπικούς καλλιτέχνους, τους ντόπιους ηθοποιούς. Ναι. Μέχρι ένα σημείο το θέατρο όμως αυτό το κάνει. Ενισχύουμε πάντα τα παιδιά εδώ που ζουν έχουμε και εργάζονται. Έχουμε τον πυρήνα μας δηλαδή, μου λέτε. Έχουμε ένα μεγάλο, ναι, πυρήνα. Όμως πέρα από αυτό, το έχω πει πολλές φορές και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι και μια άποψη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Δεν μπορεί ο κόσμος να βλέπει τα ίδια άτομα. Είναι σαν να πηγαίνει σε μια σχολική παράσταση, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου κτλ. Ναι. Λοιπόν, ο κόσμος για να μπει στο θέατρο πρέπει πρώτα να τον προσελκύσει κάποιος μεγάλος ηθοποιός, όχι μόνο με τη φήμη, αλλά μεγάλο σαν καλλιτέχνη, σαν... Ένας πιο έμπειρος, πώς να το πούμε τώρα. Όχι, πιο αναγνωρίσιμος, πιο έμπειρος. Όχι, πιο αναγνωρίσιμος, δεν είναι το αναγνωρίσιμος, είναι το πιο μεγάλος καλλιτέχνης, με ευρία γκάμα θεατρική, ναι, με ευρία θεατρική παιδεία και μεγάλη γκάμα στους ρόλους. Λοιπόν, αυτό θα τραβήξει τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο να προσελκύσουμε τέτοιους καλλιτέχνες στις αίρες. Γιατί και αυτοί πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Και όταν δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από το θέατρο και είναι μόνο ο Δήμος και ένα μέρος του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι δύσκολο να έρθουν αυτοί. Ναι. Προς τιμή τους λοιπόν, οι καλλιτέχνες αυτοί που ήρθαν και από την Αθήνα και φέτος το καλοκαίρι και πέρυσι το καλοκαίρι, παίξανε και στις αυλές των σχολείων και στις πλατείες των χωριών. Δεν είναι εύκολο για ένα καλλιτέχνη να του πεις πήγαινε παίξε στο χωριό, στη Βροντού, στην Ορεινή, στον Ελαιώνα. Είναι πάρα πολύ καλό για μας. Δεν είναι εύκολο να βρεις τέτοιους καλλιτέχνες. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Να βοηθηθεί πρώτα το θέατρο μέσα στο νομό, να αποκτήσει μια γερή βάση, ένα σταθερό κοινό, ούτως ώστε μετά να μπορούμε πιο εύκολα να προσελκύσουμε τους ηθοποιούς από την Αθήνα για να έρθουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εμάς. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα, από τον τόπο μας. Μ' αρέσει έτσι όπως το προσεγγίζετε. Ναι. Εννοείται, άμα δεν έχεις, άμα ο ηθοποιός στην Αθήνα, οποιοσδήποτε επιστήμονας να πάει να δουλέψει σε μια πόλη, αν δεν έχει ακούσει τα καλύτερα για αυτή την πόλη, γιατί να έρθει? Σωστά. Γιατί να έρθει, αν έχει ακούσει τα χειρότερα, γιατί να έρθει? Δεν θα έρθει. Κυρία Ευθυμίου, πιστεύετε ότι έχετε πολύ δρόμο ακόμα για να μάθουν όλοι οι σειραίοι ότι έχουμε το δικό μας θέατρο? Όχι, δεν έχουμε πολύ δρόμο. Όχι, δεν έχουμε πολύ δρόμο, γιατί με το να κατεβούμε σε όλα τα χωριά 2 χρονιές φέτος και μια λιγότερη περιοδία πρόπερση, ο κόσμος έμαθε ότι υπάρχει το θέατρο. Υπήρχαν μέχρι τώρα φίλοι οι οποίοι μου λέγανε πού είναι το ΔΥΠΕΘΕ και με πλήγωνα. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Όχι, ναι, δεν είναι περίεργο. Εγώ το θεωρούσα περίεργο, δεν είναι καθόλου περίεργο. Λοιπόν, ο κόσμος έμαθε. Και να πω ότι 28 και 29. Έχουμε 29 και 30 μάλλον, έχουμε την παράσταση, πάλι την καλοκαιρινή μας παράσταση στο ΔΥΠΕ 4, στην κλειστή σκηνή, στα Αστέρια, επίσης δωρεάν για όλο τον κόσμο, θέλουν να την ευχαριστηθούν. Γιατί ο κορονοϊός μας πήγε πίσω, δεν υπήρχαν ζωντανές παραστάσεις και τώρα βλέπω ότι το ευχαριστιόμαστε όλοι αυτό και εγώ μαζί τους. Θα είμαστε όλοι εκεί, να έρθουν να γελάσουν, να ψυχαγωγηθούν. Είναι δύσκολες οι μέρες που περνάμε. Είναι μεγάλη κρίση ανά τον κόσμο, η παγκόσμια οικονομική κρίση, η παγκόσμια κλιματική κρίση. Εντάξει, αυτό το πρόβλημα μου λέτε δεν υπάρχει. Ότι οι 2 τελευταίες παραστάσεις θα είναι δωρεάν για το κοινό. Βεβαίως θα είναι δωρεάν για το, ναι, κοινό. Ναι, γιατί αυτό παίζει τη σημασία του και επειδή ακριβώς αναφέρεστε και στα οικονομικά μας, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολα, εσείς μας δίνετε τη δυνατότητα τώρα να ξεφύγουμε λίγο από την κλεισούρα μας και να δούμε και κάτι εντελώς διαφορετικό.
Εννοείται, γιατί το ΕΤΠΕΘΕ είναι μια κοινοφελή επιχείρηση. Ναι. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο, το κάνει ο Δήμος, το κάνει για την προσωφέλεια όλου του εραϊκού κόσμου, του εραϊκού λαού. Γι' αυτό θα είναι δωρεάν, του καλούμε Παρασκευή και Σάββατο. Είναι δύο παραστάσεις ξανά με το Ζηλιαρόγατο να έρθουν στο ΔΠΘ, να το ευχαριστηθούν, να γελάσουν ακόμα μια φορά. Αν και είχε μεγάλη προσέλευση η παράσταση σε όποια μέρη παίχτηκε, ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Καλό είναι, θα χαμογελάσουμε. Εντάξει, δεν μας πειράζει να το ξαναδούμε, δεν είναι κακό. Όχι, βέβαια. Μην σας πω ότι θα το ξαναδούμε και με διαφορετική ματιά. Ναι. Και για να καταλήξουμε, η Νέλη Ευθυμίου, γιατί είναι εκ νέου υποψήφια, τι ακριβώς έχει ακόμα στο μυαλό της που δεν μπόρεσε να το κάνει πράξη? Το δύσκολο ήταν να είμαι την πρώτη φορά υποψήφια. Ναι. Τώρα ήταν εύκολη απόφαση. Το δύσκολο ήταν να αποφασίσω να ασχοληθώ με τα κοινά. Mm-hmm. Ήταν κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ τότε. Ήταν κάτι που... Και αυτό δεν μας φαίνεται περίεργο, να σας πω την αλήθεια. Κλειστός άνθρωπος ήμουν. Πάντα ήμουν πολύ κλειστός άνθρωπος. Και ο Αλέξανδρος Χρυσάφης, γνωρίζοντάς με από παλιά και βλέποντας σε μένα ένα χαρακτήρα που εγώ δεν τον αναγνώριζα, με όθησε, πραγματικά με όθησε και με ζόρισε και λίγο για να ασχοληθώ με τα κοινά στην προηγούμενη, το 2019. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήρθα πολύ κοντά στον κόσμο. Τώρα ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση για μένα. Και θέλω να ασχοληθώ, γιατί πραγματικά νομίζω ότι δεν τα έχω προσφέρει όλα, ότι έχω να προσφέρω ακόμη πάρα πολλά. Και δικαιούμαι ακόμα μια πενταετία να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΠΘ. Του το έχω ζητήσει. Δεν φεύγετε. Είναι για μένα ζωοδότης. Σας άρεσε αυτός ο χώρος. Παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολος, σας άρεσε αυτός ο χώρος. Τον ευχαριστιάμαι πάρα πολύ. Τον ευχαριστιάμαι, γιατί πραγματικά χαλαρώνει η ψυχή μου εκεί μέσα. Φεύγω από την αρρώστια και πάω σε ένα περιβάλλον που είναι η τέχνη. Είναι η φαντασία, είναι η ομορφιά, είναι η μουσική, είναι ο χορός, είναι η τέχνη. Και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο δεύτερος εαυτός μου, αυτός που θέλει να ασχοληθεί με την τέχνη. Αυτά τα λέτε στους υποψήφιους ψηφοφόρους σας, σε αυτούς που επιδιώκετε να σας ψηφίσουν? Κατανοούν ότι η τέχνη μπορεί να μαλακώσει την ψυχή μας, μπορούμε να περάσουμε ευχάριστα κάποιες ώρες, μπορούμε να σκεφτούμε και κάτι άλλο εντελώς διαφορετικά? Το γνωρίζουν αυτό οι υποψήφοι, οι ψηφοφόροι μου, βλέποντας και εμένα. Mm. Είμαι έτσι γιατί ασχολούμαι με αυτά. Δεν είμαι η κατηφής, ας πούμε, η στεναχωρημένη. Έχω κι εγώ στεναχώρηση. Μην νομίζετε ότι η δουλειά μου και η ζωή μου δεν πέρασε πολύ καιρό που σας φιλοξένησα και μιλούσαμε. Συνεχίζουμε να έχουμε τη στεναχώρηση. Δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Όχι, δεν έχει λυθεί. Χθες είχαν μία συνάντηση με τον Υπουργό, με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, θα δούμε σήμερα. Εσείς ήσασταν παρούσες αυτή? Όχι, δεν ήμουν εγώ παρούση, γιατί ήμουν μακριά. Τι σας είπε δηλαδή ο Υπουργός, για να καταλάβουμε, ότι αυτές τις μικρές κλινικές στην επαρχία, που είναι η σωτηρία για μας. Δεν έχει αποφασίσει και αυτός ακόμα ποια χαλαρωτικά μέτρα θα προτείνει για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Δεν το έχει αποφασίσει. Ωστόσο, κατανόησε ο Υπουργός ότι αυτές οι κλινικές, όπως η κλινική Ευθυμίου στις Σέρες, είναι. Δεν θέλω να πω σωτηρία τώρα, μην θεωρηθώ ότι τα υπερβάλλω. Προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες που χρειάζονται, να το θέσουμε έτσι. Τις οποίες δεν προσφέρει το κράτος, κυρία Ευθυμίου. Δηλαδή, αν δεν είχαμε και. Ναι, κάπου θα βρίσκαμε πολύ γερό τείχο. Το κατανοεί αυτό. Το κατανοεί αυτό ο Υπουργός. Δεν μπορεί να το κατανοεί. Το κατανοεί αυτό ο Υπουργός και όλοι οι πολιτικοί το κατανοούν. Αλλά. Όμως πέρα από αυτό δεν κάνουν τίποτα, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι και εμείς, αν και μικροί, είμαστε επιχειρήσεις οι οποίες έχουμε και ορισμένα έξοδα. Έτσι δεν είναι, για να έχουμε επιμέλεια. Ελάτε, κυρία Ευθυμίου, που δεν κατανοούν τώρα. Πρέπει να έχουμε και ορισμένα έσοδα. Όταν μας παίρνουν τα έσοδά μας, με τον οποιοδήποτε τρόπο, με μνημονιακά μέτρα, όταν έχουν καταργηθεί τα μνημόνια, τότε είναι λογικό να ζοριζόμαστε και να μην μπορούμε εύκολα να συνεχίσουμε. Και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ με όλη αυτή την κατάσταση. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ με τους ασθενείς που πραγματικά δεν ξέρω πού θα πηγαίνουν. Με μια κλινική που μπορεί να υπολειτουργεί. Σας παρακαλώ, μην το συνεχίσετε, γιατί δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια άτομα στα σπίτια τους που χρειάζονται φροντίδα και που πιθανότατα να χρειαστούν να φιλοξενηθούν σε μια κλινική. Είναι και μικρές επεμβάσεις που γίνονται, κυρία Μωρέτη. Κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ερχόμαστε όλοι στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι εύκολη η μετακίνηση, παρόλο που είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι εύκολη η μετακίνηση. Τι δεν καταλαβαίνουν εκεί κάτω, στην Αθήνα? Τι νομίζουν ότι είμαστε? Είναι τα μεγάλα φαντς που διοικούν πλέον τα μεγάλα νοσοκομεία. Μπράβο στα μεγάλα φαντς. Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δεν βλέπουν το κοινωνικό πρόσωπο
που έχουν οι μικροί επιχειρηματίες, γιατί εμείς πέρα από γιατροί, πέρα από επιχειρηματίες, γνωρίζουμε τον διπλανό, γνωρίζουμε τον ασθενή που θα έρθει. Δεν μπορούμε να τον δούμε σαν χρήμα, τον βλέπουμε σαν άνθρωπο, ενώ δεν τον βλέπουμε σαν χρήμα. Κανείς δεν το κάνει από εμάς. Έχετε εξηγήσει στον Υπουργό ότι όποιος ασθενής έχει την οικονομική δυνατότητα πρώτα-πρώτα και όταν ψάχνει κάτι τόσο εξειδικευμένο, πάλι στα φαν αυτά θα πάει? Το γνωρίζει ο Υπουργός. Την καθημερινότητά μας την κατανοεί εδώ στην επαρχία που λέγεται Σέρες. Αυτό που του διαφεύγει, νομίζω ότι είναι ότι αυτό που διαφεύγει γενικά στην Αθήνα, ότι εδώ στην επαρχία, μερικές φορές μας διαφεύγει και εμάς. Ότι? Ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Και έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες. Ευτυχώς που έχουμε και αυτούς τους καλούς γιατρούς, γιατί ανάθεμά μας που θα είμαστε. Νομίζω ότι αυτό διαφεύγει σε πολλούς και διαφεύγει και σε πολλούς συμπολίτες μου. Και με το παραμικρό κατευθύνονται οι ίδιοι στα μεγάλα νοσοκομεία και στους γιατρούς της Θεσσαλονίκης, των Αθηνών, χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία αυτών των γιατρών. Αλλά πραγματικά, επειδή είμαι πάνω από 35 χρόνια εδώ στη ΣΕΡΣ και επειδή έχω μεγαλώσει μέσα σε ένα ιατρικό περιβάλλον, με τον πατέρα μου, με τους θείους μου, όλους ήταν γιατροί, όλοι στην οικογένειά μας, σχεδόν όλοι είμαστε γιατροί. Λοιπόν, έχω να πω ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή στη ΣΕΡΣ έχουμε ικανότατους και πολύ σωστούς στις διαγνώσεις τους γιατρούς. Δεν υπάρχει λόγος, μα κανένας λόγος, να απευθύνονται στη Θεσσαλονίκη για το οποιοδήποτε μικρό πρόβλημα. Οι διαγνώσεις μπαίνουν πάρα πολύ απλά εδώ. Αυτό δεν καταλαβαίνουν και οι υπουργοί. Γι' αυτό θέλουν να μας κλείσουν, γιατί νομίζουν ότι δεν προσέχουν. Όχι, ένα λεπτό. Ο πολίτης, ο ασθενής, ξέρει τι γιατρούς έχουμε, γιατί πολλές φορές η Θεσσαλονίκη λέει, μα στις Σέρες είναι αυτός ο γιατρός ή αυτή η γιατρός. Επομένως, το ότι έχουμε. Όχι, το λένε. Το λένε, πιστέψτε με. Το ότι έχουμε καλούς γιατρούς, αυτό το ξέρουμε. Το ότι θα πάμε για κάτι πιο εξειδικευμένο, το οποίο δεν υπάρχει στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, να πάμε. Εννοείται. Τώρα, το ότι δεν καταλαβαίνει ο Υπουργός και ότι δεν μπορεί να μας αφανίσει ως επαρχία, γιατί πρέπει να καταλήγουμε όλη Θεσσαλονίκη και Αθήνα, νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο μεγάλος κορμός των γιατρών, των ικανών γιατρών είναι εκεί, δεν τους ενδιαφέρει η επαρχία. Εκεί. Γενικά δεν τους ενδιαφέρει η επαρχία. Ναι. Πιστεύω ότι τους ενδιαφέρει. Όχι. Εάν εκλεγείτε Δημοτική Σύμβουλος, θα δώσετε και από εκείνο το μετερίζει έναν αγώνα για να παραμείνει η επαρχία τουλάχιστον στα επίπεδα που είναι σήμερα, να μην πέσουμε πιο κάτω? Αν είναι δυνατόν να μην παραμείνει στα επίπεδα που είναι σήμερα, να ανεβεί. Να ανεβεί, αλλά άμα έχουμε έναν υπουργό που λέει ότι ξέρετε τις μικρές κλινικές, εμείς θα τις κλείσουμε και θα πρέπει να ψάχνουμε, δεν ξέρω εγώ που πρέπει να ψάχνουμε. Αν δεν μπορεί να κατανοήσει ο υπουργός ότι εμείς ούτε μέχρι το Λευκώνα δεν μπορούμε να φτάσουμε σε πολλές των περιπτώσεων. Συμφωνώ. Για ποια Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε, κύριε Ευθυμίου? Εγώ γενικά είμαι πολύ αγωνίστρια στη ζωή μου. Το έχω αποδείξει πολλές φορές. Αυτοί που με γνωρίζουν. Τέλος πάντων, συγκινούμε. Να μην συγκινήσετε, γιατί εδώ είναι αλήθειες. Και αυτές οι αλήθειες θα πρέπει να λέγονται και θα πρέπει να λέγονται και καθημερινά. Γι' αυτό μας εκτιμούν οι τηλεθεατές μας. Δεν μπορώ τώρα. Να μην συγκινήσετε, κυρία Ευθυμίου. Λοιπόν, έχω δώσει πάρα πολλούς αγώνες, πολλά χρόνια και θα συνεχίσω να δίνω και στη δουλειά μου και στο Δήμο. Από εσάς περιμένουμε όμως. Καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή, ο ανθρώπινος πόνος, η αρρώστια. Πρέπει να βρει κάτι μαλακό απέναντι. Αν βρει ένα τοίχο, καταλαβαίνετε ότι όλα καταστρέφονται, ναι, διαλύονται, εξαϊλώνονται. Πώς θα γίνει τώρα, τι δεν καταλαβαίνουν? Και γιατί δεν κατεβαίνετε στην Αθήνα να τα πείτε ίδια στον Υπουργό? Ναι, το επόμενό μου βήμα είναι αυτό. Θα είμαι την άλλη εβδομάδα, μάλλον θα κατεβώ ίδια. Παρακαλώ. Και ευτυχώς με να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είχα στο μυαλό μου να το πω. Δεν θέλω να θεωρηθεί κάπως, αλλά. Επειδή την προηγούμενη φορά με το θέμα των κλινικών σας είπα ότι και το δελτίο τύπου το στείλαμε παντού. Σε όλα και σε συλλόγους και σε βουλευτές και έγινε η συνάντηση αυτή με τον κύριο Χρυσοχοίδη, να πω ένα πολύ μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ στον Τάσο του Χατζηβασιλείου, ο οποίος εκπροσωπώντας τον νομό Σερών και βοηθώντας τον νομό Σερών και όχι εμένα προσωπικά, ήταν αυτός που με πολύ μεγάλη προσπάθεια και κόπο έκλεισε το ραντεβού των μικρών ιδιωτικών κλινικών με τον Υπουργό που έγινε χθες. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Όλοι οι άλλοι με αγνόησαν. Η τοπική. Αλήθεια. Ναι. Ήθελα να το πω, χωρίς να σημαίνει όχι, τίποτα. Καλά κάνετε και το λέτε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που νοιάζονται πραγματικά για τον τόπο πρέπει να αναγνωρίζονται από όλους. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, κρατάμε αυτό, το ότι δεν μπορούν να μας αφανίσουν ως επαρχία. Δεν θα πληρώσουμε την επιλογή μας, το ότι επιλέξαμε να μένουμε στην επαρχία και δεν θα μας τιμωρήσουν γι' αυτό. Ένα είναι αυτό. Εννοεί. Και μου λέτε ότι εσείς
και από τη θέση της Δημοτικού Συμβούλου, αν εκλεγείτε, θα αγωνιστείτε γι' αυτό. Έχω για να ανέβουμε. Να αγωνίζουμε για όλα. Να μείνουμε σταθεροί. Εννοείται να ανέβουμε. Τι σταθεροί. Το σταθερό είναι χάλια. Είμαστε στο 0, δεν πάμε στο μείον 10. Σκοπός να πάμε στο 20. Έχουμε ικανούς ανθρώπους. Και μέσα στα ψηφοδέλτια αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ ικανά πρόσωπα. Πολλές φορές με σταματούν στο δρόμο και μου λένε γιατί ασχολείς, γιατί θέλεις να ασχοληθείς με τα κοινά. Θέλω να ασχοληθώ με τα κοινά για να ανεβάζω τον τόπο μου λίγο πιο ψηλά. Και μου λέει, μα ο τόπος δεν ανεβαίνει πιο ψηλά. Θα ανεβεί. Θα ανεβεί με καινούργια πρόσωπα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί όπως έχουμε ανεβάσει τις δουλειές μας, μπορούμε να ανεβάσουμε και τον τόπο μας. Αυτοί που δεν έχουν ανεβάσει τον τόπο μέχρι τώρα και συνεχίζουν να είναι υποψήφοι, ας μαζευτούν λίγο, ας αφήσουν τον δρόμο για κάποιους άλλους καινούριους. Κρατάω αυτό που λέτε. Όπως ανεβάσαμε τις δουλειές μας, έτσι θα ανεβάσουμε λογικό, και τον τόπο. Από εκεί κρίνεις τον άνθρωπο. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό από εκεί κρίνεις έναν άνθρωπο που μπορεί να προσφέρει, ότι έχει κάνει τη δουλειά του. Πώς έχει ανεβάσει τη δουλειά του, από τι άλλο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, κυρία Ευθυμίου. Κρατήστε αυτή σας την αισιοδοξία, μην τη χάσετε ποτέ. Αγωνιστείτε με αυτή τη δύναμη την οποία έχετε, η οποία είναι και ανεξάντλητη, πρέπει να ομολογήσω. Μπράβο σας, με το χαμόγελο πάντα. Με πολλά συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε τη βοήθεια των πολιτών, δεν έχετε παρά να τη ζητήσετε. Για ό,τι και να αγωνιστούμε, νομίζω ότι όφελος θα μας προσφέρει, θα έχουμε. Έτσι. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλό αγώνα. Εγώ μια εβδομάδα ακόμα γερή την έχετε μέσα. Ναι, να ευχαριστήσω και αυτούς που πρόκειται να με ψηφίσουν. Πραγματικά, αν εκλεγώ, θα είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα και θα με βοηθήσουν να κάνω ακόμα ένα όνειρό μου πραγματικότητα. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε τι ακριβώς θέλουμε σε αυτόν τον τόπο και ποιους θα πρέπει να ψηφίσουμε. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά και εμείς να σκεφτόμαστε αν θέλουμε απέναντί μας μουντρούκους ή χαμογελαστούς ανθρώπους και αν θέλουμε ανθρώπους που θα αγωνίζονται για το δικό μας το πρόβλημα και για το δικό μας το πρόβλημα. Πολύ καλά τα λέτε. Δεν κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά, κυρία Μωραήτη. Εάν έχετε εξελίξεις βέβαια για το θέμα αυτό. Να σας ενημερώσω. Ναι, να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ πολύ. Να σας φιλοξενήσουμε και πάλι, γιατί εδώ δεν είναι προεκλογικό. Είναι θέμα ύπαρξής μας, επιβίωσής μας. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.